στα βαθιά. Με το καλημέρα μπήκε η τέταρτη αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Κυπριακού Μνημονίου. Πρωί-πρωί οι επικεφαλείς του κλιμακίου της Τρόικα συναντήθηκαν εδώ στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τις εργοδοτικές οργανώσεις, το ΕΒ και το ΚΕΒΕ. Συζητήθηκαν η αυξανόμενη ανεργία σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και τον πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, η Τρόικα ζητά να ψηφιστεί το συντομότερο η νομοθεσία για τις εκποιήσεις και όχι αποσπασματικά μόνο για το θέμα της πρώτης κατοικίας. Η Τρόικα εξέφρασε παράλληλα την θέση ότι στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου είτε επιλεγεί ο διαχωρισμός της είτε όχι, αυτό που έχει σημασία είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να εισπραχθούν, έστειλαν δηλαδή αυστηρά μηνύματα. Συζητήθηκε επίσης και το θέμα της αλλαγής του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τους διεθνείς δανειστές να αναφέρουν ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον προσεχή Νοέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επαφές εδώ στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έγινε συνάντηση με τεχνοκράτες της Τρόικα και της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιριών και Ανάπτυξης που εκπροσωπούν τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων. Όπως δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ, ο κύριος Κυριάκος Μικέλης, τέθηκαν επιτάκτως τρία στοιχεία. Ο χρόνος εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα και θεραπείες και οι τιμές των φαρμάκων. Πρόσθεσε ότι οι διεθνείς δανειστές τους ανέφεραν πως με βάση τον οδικό χάρτη η εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα αρχίσει σταδιακά τα μέσα του 2015 και θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τα μέσα του 2016. Την ίδια ώρα επαφές γίνονται και στην Κεντρική Τράπεζα. Οι επαφές άρχισαν από το πρωί. Επιτάπητος στήθενται σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η εξέβρεση τρόπων διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επικείμενος διαχωρισμός της Τράπεζας Κύπρου, η προώθηση νομοθεσιών σχετικά με τα θέματα των εκτίσεων και αφαιρεγγιότητας, καθώς και η περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων. Στις 2 η ώρα βρίσκεται προγραμματισμένη, θα γίνει συνάντηση καλύτερα της Κρυστάλλας Γιορκάζη, της διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με τους επικεφαλείς του κλιμακίου της Τρόικα. Ενώ να πούμε ότι θα γίνουν και άλλες συναντήσεις με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών το απόγευμα. Στις 4 επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, είναι προγραμματισμένη συνάντηση των συντεχνιών, δηλαδή ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ενδεχομένως και της ΠΑΣΥΔΗ με τους διεθνείς δανειστές. Ενώ τέλος αναφέρουμε ότι η συνάντηση γίνεται από το πρωί και με την Επίτροπο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που τροχιοδρομεί η κυβέρνηση. Τα θέματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητος είναι η αυξανόμενη ενεργία, την οποία συνδέσαμε βεβαίως με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, ώστε να δημιουργηθούν ή να επεκταθούν επιχειρήσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Και ασφαλέστατα συζητήθηκε και το μεγάλο πρόβλημα των μη εξυπηρετουμένων δανείων και οι διάφορες λύσεις οι οποίες μπορεί να υπάρξουν, αν υπάρξουν. Από πλευράς τους η έμφαση δόθηκε στην συντομότατη ή όσον δηλώνει πιο σύντομα ψήφιση της νομοθεσίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύνολο του και όχι αποσπασματικά, ιδιαίτερα και έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ΚΕΒΕ έθεσε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Είναι η παντελής έλλειψη ρευστότητας από την αγορά. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν την οικονομία. Επικεντρώθηκε κυρίως σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ο χρόνος εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Ο δεύτερος είναι η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και ειδικά στις νέες καινοτόμες θεραπείες. Και ο τρίτος σημείο που επικεντρωθήκαμε ήταν το θέμα των τιμών των φαρμάκων. Mm-hmm. Ειδικά οι τιμές όσον αφορά το νέο σύστημα, όχι όσον αφορά το σύστημα που έχουμε τώρα. Mm-hmm.